Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Συνεχίζουμε τις εκπομπές που τις έχουμε ονομάσει εκπομπές για αγρίους και αγίους. Και γιατί αυτό; Γιατί κάθε άγριος κρύβει μέσα του και έναν άγιο. Θα λέγαμε το ίδιο βέβαια για τους Αγίους, ότι κρύβουν μέσα τους έναν άγριο. Αλλά, όπως έχουν πει πάρα πολλοί, υπάρχει μεγάλο βάθος στην ανθρώπινη ψυχή, ατέλειωτο βάθος, το οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να το αναζητήσει και να το βρει. Αυτό το ατελείωτο βάθος είναι αυτό που πολλές φορές εμείς δεν το αναζητούμε και έτσι δεν γνωρίζουμε καλά τον εαυτό μας. Ο καημένος Σωκράτης προ Χριστού μας έδωσε να καταλάβουμε τι σημαίνει να μάθεις, να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Είναι ένα έργο επίπονο που δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, αλλά για λίγους, ή τουλάχιστον για εκείνους οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει το βάθος αυτής της απεραντοσύνης ενός ανθρώπου. Αν δεν το έχουν καταλάβει, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δεν το έχουν μέσα στα, να το πούμε, μέσα στο πεδίο της ερεύνης τους, αυτοί οι άνθρωποι θα ματαιοπονήσουν, θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Να δούμε λοιπόν το φως των Αποστόλων. Ποιο είναι αυτό το φως των Αποστόλων; Ο Χριστός, όπως ξέρουμε, υπήρξε ο ένας και μοναδικός διδάσκαλος της ανθρωπότητος, που δεν έχει όμοιο σε όλη την πορεία. Δεν έχει όμοιο, γιατί αποδείχθηκε αυτό τα 2000 τόσα χρόνια της ιστορίας. Ποιος βγήκε μέσα σε 2000 χρόνια σαν τον Χριστό; Ουδής. Με ποιον μπορεί να συγκρίνεις τον Ιησού Χριστό; Με τους μεγάλους ευεργέτες; Πολύ λίγοι η προσπάθεια να συγκρίνεις αυτούς τους ανθρώπους το μεγαλείο του Θεανθρώπου Χριστού. Τους μεγάλους εφευρέτες, παρομοίως. Γιατί ο Χριστός δεν μίλησε για εφευρές ηλικές, μίλησε για πνευματικά πράγματα, για το πώς καθένας θα κανονίσει να μπει μέσα στην ψυχή του και να καταλάβει το Θεό, να καταλάβει τους συνανθρώπους του και να ευεργετήσει τους συνανθρώπους του και να αγαπήσει το Θεό με όλη την ψυχή, με όλη την καρδιά, με όλη τη σκέψη, με όλη τη διάνοια, όπως λέει και ο προφήτης, πρέπει να αγαπάς τον Χριστό με όλες σου τις δυνάμεις και με όλη σου τη διάνοια. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε να το κάνει αυτό; Πολύ δύσκολο. Και είναι το μέγα άθλημα το να προσπαθήσει ένας άνθρωπος να βελτιώσει το ψυχικό του κόσμο, να γυφνιάσει στην αγιότητα με τους Αγίους και με τον Θεό. Είναι ο Χριστός ο Θεάνθρωπος Μεσσίας, ο οποίος είναι ο μοναδικός Θεάνθρωπος που σαρκώθηκε για να βοηθήσει τον άνθρωπο, που κατέβηκε από το θρόνο του Θεού για να διδάξει. Και πρώτα διδάξε τους μαθητές του, διότι θα τους άφηνε κάποτε στον κόσμο και έπρεπε να ξέρουν τι θα κάνουν εδώ. 12 ψαράδες. Γιατί ψαράδες; Όχι αναγκαστικά ψαράδες. Δεν τον ενδιέφερε το Χριστό το επάγγελμά τους. Δεν τον ενδιέφεραν τέτοια πράγματα. Τον ενδιέφερε η αγνότητα της καρδιάς και της ψυχής τους. Όπως αποδείχθηκε, ναι, μπορεί να ήταν αγράμματοι,
αλλά είχαν μία αγνότητα ψυχής και καρδιάς μέσα τους. Αυτό εκτίμησε ο Χριστός και τους πήγε σαν κόλλες άγραφες δηλαδή, για να γράψει επάνω τους τη Θεία Διδασκαλία Του και με αυτήν να συνεχίσει την πορεία της διδασκαλίας της ανθρωπότητος. Ο Χριστός έκανε πολλά θαύματα, γιατριές πολλές, και αν δούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, λέει πως και εσείς θα κάνετε τα ίδια με μένα και μεγαλύτερα ακόμα, και τους ζήτησε ένα πράγμα, να έχουν αγάπη μεταξύ τους. Δεν θα σας εκθιάσουν οι άνθρωποι επειδή κάνετε θεραπείες, επειδή κάνετε θαύματα, επειδή λέτε λόγια. Θα καταλάβουν ότι είσαστε του Θεού και δικοί μου άνθρωποι από το θέμα της αγάπης και της αλληλεγγύης που έχετε μεταξύ σας. Δεν ήθελε ο Χριστός να υπάρχουν διαιρέσεις. Γι' αυτό της είπε να είσαστε ένα με μένα, όπως εγώ είμαι ένα με τον Πατέρα, έτσι να γίνετε κι εσείς ένα με μένα. Ήτανε μια παρακίνηση την οποία οι μαθητές κράτησαν. Την κράτησαν αυτήν, διότι αυτή ήταν το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η αγάπη. Όπως αγαπούσε ο Πατέρας τον Υιό, λέει, έτσι σας δίνω εντολή να αγαπάτε αλλήλους. Και όχι πολλές μέρες αφού το αναλυφθώ, θα σας στείλω το Πνεύμα το Άγιο να σας φωτίσει και να σας υπενθυμίσει όλα όσα δίδαξα, ώστε επικαλούμενοι το όνομά μου να έχετε δύναμη και να αισθάνεστε ότι βρίσκομαι εγώ πάντοτε ανάμεσά σας. Μέσω της αγάπης οι άνθρωποι επικοινωνούν, έστω και αν δεν βλέπονται. Θα μου πεις πώς επικοινωνούν, πνευματικά και ψυχικά. Η αγάπη ενώνει την ανθρωπότητα. Η αγάπη μας ενώνει με τους κεκοιμημένους, αγαπημένους ανθρώπους που έχουμε χάσει σε αυτή τη ζωή. Είναι το συγκολητικό μέσο των ανθρώπων. Με την αγάπη μπορεί ο κόσμος να προχωρήσει μπροστά. Το μίσος είναι πιστοδρόμηση. Λοιπόν, ο Αναστημένος Χριστός τους έδωσε παρακαταθήκες. Τους είπε ότι όχι μετά από πολλές ημέρες θα στείλω τον Παράκλητο. Το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος είναι ο Παράκλητος. Δεν είναι δύναμης όπως λέμε, δεν είναι μια απλή, είναι πρόσωπο. Ό,τι είναι ο Πατέρας και ο Υιός είναι και ο Παράκλητος. Άρα ο Χριστός φεύγοντας έστειλε τον Παράκλητο στον κόσμο. Γιατί, για να μην μείνουν ορφανοί οι μαθητές και αισθανθούν αυτή την ορφάνεια. Πράγματι, όταν έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ένιωσαν πραγματικά ότι αυτή ήταν η επαγγελία που τους είχε δώσει ο Χριστός, ότι θα σας τα υπενθυμίσει όλα, θα με αντικαταστήσει τρόπον τεινά στη γήινη μου παρουσία. Θα έχετε μέσα σας αυτή τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και με αυτή τη δύναμη θα προχωρήσετε στο έργο της αλλιεύσεως των ανθρώπων. Όταν μάζευαν τα δίχτυα τους είπε, ελάτε, αφήστε τώρα τα ψάρια, γιατί σε λίγο θα πιάνετε ανθρώπους στα δίχτυα σας. Και έπιασαν όλη την ανθρωπότητα στα δίχτυα τους οι μαθητές. Εκείνοι περίμεναν να δουν όσα τους υποσχέθηκε ο Ιησούς και περιμένοντας όλοι μαζί στο σπίτι εκεί συγκεντρώθηκαν. Και άκουσαν μια βοή σαν βοή αέρος από τον ουρανό να γεμίζει το σπίτι που κάθονταν και παράλληλα παρουσιάστηκαν σαν γλώσσες φωτιάς που διαμοιράστηκαν στον καθένα και κάθισαν επάνω στο κεφάλι του καθενός. Και γέμισαν με Άγιο Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν διάφορες γλώσσες και απέκτησαν δύναμη λόγου. Τότε πράγματι θυμήθηκαν αυτά που τους είπε ο Χριστός κατά γράμμα, για να μπορούν να μιλάνε άνετα στους ανθρώπους ως σοφοί και γραμματισμένοι και να πείθουν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, ο οποίος ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Και πολλοί απόρρισαν, γιατί η παρουσία του παρουσιαστικού τους έμοιαζε με ανθρώπους αμαθείς που δεν έχουν περάσει από σχολές ραβίνων και δεν ξέρουν θεολογίες και τέτοια πράγματα. Δεν φαινόντουσαν για δάσκαλοι.
Κι όμως παρόλο το παρουσιαστικό αυτό ήταν σοφή μέσα στην ψυχή. Γι' αυτό έπειθαν τον κόσμο. Το μυστικό ήταν ότι οδηγούσαν στο Άγιο Πνεύμα και τον κόσμο. Διότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που φωτίζει τους Αγίους. Οι Άγιοι λένε, μα δεν τα κάνω εγώ αυτά, τα κάνει ο Χριστός που είναι εκείνος που δημιουργεί τα θαύματα. Εγώ σηκώνω τα χέρια μου και παρακαλώ. Και από εκεί και πέρα, ο Χριστός κάνει τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος παρακαλεί και ο Χριστός προσφέρει τις ευλογίες του. Ήταν πλέον θεοφώτιστοι οι Απόστολοι για αυτοί και μπόρεσαν να διαδώσουν το Χριστιανισμό στα πέρατα της γης, να διαδώσουν το Χριστιανισμό. Άλλος πήγε στις Ινδίες και μαρτύρες όπως ο Θωμάς και εκεί έκανε διάφορες χριστιανικές κοινότητες, ιδίως στην Δυτική Ινδία, που είναι κοντά δηλαδή σε εμάς προς την Ελλάδα. Άλλος πήγε στην Αχαΐα, στην Πελοπόννησο, ο Άγιος Ανδρέας, στους Κήθες και στους Πέρσες πήγαν, ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Ελλάδα. Ο Απόστολος Ιωάννης πήγε στη Συρία, την Αντιόχεια, τη Σάρδη, τη Σμύρνη, την Πάτμο, εκεί που έγραψε την Αποκάλυψή του. Μιλάμε για τον Άγιο Ιωάννη, όχι τον Βαπτιστή. Όπως είπαμε, λέγεται Μπαουτίστα στα ισπανικά και νόμιζα ότι είναι ξεχωριστό όνομα αυτό, αλλά κάποιος μου εξήγησε ότι Μπαουτίστα σημαίνει βαπτιστής από την ελληνική λέξη. Είναι ο Ιωάννης και έχουν πολύ το όνομα Μπαουτίστα. Εκεί. Η όνομα ή επώνυμο Μπαουτίστα είναι από τον Άγιο Ιωάννη το Βαπτιστή αυτό το όνομα. Ο Απόστολος Πέτρος στην Ιερουσαλήμ και στο Ισραήλ ολόκληρο. Ο Λάζαρος ως Απόστολος αγίασε και δίδαξε στη Λάρνακα της Κύπρου. Στο Παρίσι, το Σεν-Ντενίζ, έχετε ακούσει για το Σεν-Ντενίζ αυτή τη λέξη. Σημαίνει Αγιός Διονύσιος. Τιμούνε με εκκλησία τον Άγιο Διονύσιο τον Αεροπαγίτη, ο οποίος έφτασε μέχρι το Παρίσι και δίδαξε τον Χριστό και εκεί εμαρτύρησε. Αυτά είναι όχι μέσα στο Ευαγγέλιο βέβαια, αλλά είναι μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Αυτό που λέμε παράδοση, δηλαδή παραδείγματος χάρη, είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Και είναι αληθινή η παράδοση, γιατί είναι από ανθρώπους του Θεού γραμμένη, από Αγίους δηλαδή. Παραδείγματος χάρη τον Άγιο Αντώνιο δεν τον ξέραμε αν δεν τον έγραφε ο Άγιος Αθανάσιος. Ο Άγιος Αθανάσιος παρουσίασε τον Άγιο Αντώνιο. Ένας άλλος Άγιος παρουσίασε τον Άγιο Αθανάσιο. Και ούτω καθεξής. Έτσι η χωρία των Αγίων είναι μια αλλεπάλληλη παρουσίαση των προηγουμένων Αγίων στους επόμενους Αγίους. Για τον Μέγα Αθανάσιο μιλάει ο Άγιος Βασίλειος. Και μάλιστα του γράφει γράμμα και του λέει «Εσύ τώρα είσαι η κολόνα της Ορθοδοξίας. Εσύ θα πολεμήσεις τον αριανισμό πρώτος». Και κατόπιν ακολούθησε ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος να πολεμάει τον αριανισμό. Και άφησε στο πόδι του και αυτούς ανάλογους, ικανούς, Αγίους ο Μέγας Βασίλειος, οι οποίοι συνέχισαν το έργο της εξαπλώσεως του χριστιανισμού και της αποφυγής των αιρέσεων. Πάλεψε η Εκκλησία με τις αιρέσεις. Και ξέρετε, η εσωτερική εχθροί είναι χειρότερη από τους εξωτερικούς. Οι εντός των τυχών, οι προδότες δηλαδή, είναι χειρότεροι και από τους έξω των τυχών. Διότι η φθορά που κάνουν είναι μέσα στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι αιρετικοί ήταν οι ιεράρχες της Εκκλησίας. Όπως ήταν ο Άριος, ο Νεστόριος, ο Ευτυχής, ήταν αρχιερεσιάρχες. Έκανε αυτές τις ελέσεις που λέμε αριανισμό, δηλαδή κατάστρεψε τη φύση του Χριστού ο Άριος, διδάσκοντας ότι ο Χριστός είναι ένας σκέτος άνθρωπος. Ουσιαστικά αυτό έκανε με το να λέει το ομοιούσιος, ενώ είναι ομοούσιος ο Χριστός. Της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, αυτός έλεγε μια ουσία έχει ο Χριστός που μοιάζει με του Πατρός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Οι μονοφυσίτες, που είναι και αυτή μια αίρεση του χριστιανισμού, που λένε ότι ο Χριστός είχε μια αναμειγμένη φύση,
Μα δεν βλέπουν στο Ευαγγέλιο ότι υπάρχουν δύο φύσεις του Χριστού. Από τα λόγια του Χριστού δεν καταλαβαίνουν ότι άλλοτε μιλεί ως άνθρωπος και άλλοτε μιλεί ως Θεός. Άλλοτε πράττει ως άνθρωπος και άλλοτε πράττει ως Θεός. Δεν βλέπουν τις δύο αυτές φύσεις του Χριστού μέσα από τις κινήσεις που έκανε ο Χριστός στη γη. Όμως εκεί λένε ότι είναι αναμειγμένες οι φύσεις, η θεϊκή με την ανθρώπινη, που είναι μεγάλο λάθος. Στις Ινδίες, στην Περσία, την Αγγλία, την Ιρλανδία ιδρύθηκαν οι πρώτες χριστιανικές εκκλησίες. Στη Ρώμη, την Κόρυθο, την Αντιόχεια. Ακόμη και στην Αφρική. Είναι πολύ πιθανόν, δεν το λέω με βεβαιότητος, ότι αυτός ο Κανδάκης κατόπιν έγινε επίσκοπος κάτω στην πατρίδα του, στην Αιθιοπία. Αυτό που λέει ότι πλησίασε ο Φίλιππος μια άμαξα με έναν επίσημο άρχοντα της Αιθιοπίας και τον εβάφτισε μάλιστα. Αυτός οπωσδήποτε θα επέδρασε πάρα πολύ, διότι ήταν άρχον της περιοχής εκεί και θα έκανε πάρα πολλούς χριστιανούς. Γι' αυτό λένε ότι στην Αφρική οι πρώτοι χριστιανοί είναι οι Αιθίωπες χριστιανοί. Και να δείτε ότι και τώρα ακόμα έχουν τα πρωτεία του χριστιανισμού Αιθίωπες. Το ξανά πάμε να το πούμε άλλη μια φορά. Ταλαιπωρήθηκαν τα πρώτα χρόνια χριστιανοί με ηλικιώδεις ταχύτητες. Οι κοσμοκράτορες Νέρον, Διοκλητιανοί έκαναν, ξαπέλυσαν φοβερούς διωγμούς κατά των χριστιανών με εκατομμύρια μάρτυρες και τους πρώτους. Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. 7 εκατομμύρια μάρτυρες στους Αγίους έχουμε τον πρώτο μετά Χριστό αιώνα. 11 λένε τα συναξάρια. Είναι γνωστές οι κατακόμες της Ρόδου, της Κορίνθου, της Μήλου και όπου γύρισαν για να προφυλάγονται οι χριστιανοί από τους διώκτες τους. Ο πρώτος διώκτης ήταν και ο Απόστολος Παύλος, όπως ξέρουμε. Αλλά μετά μετανοώντας έγινε Απόστολος και κορυφή των Αποστόλων. Στο Κολοσσέο της Ρώμης, που πάνε τώρα οι τουρίστες και φωτογραφίζονται και βγάζουν φωτογραφίες, βρέθηκε σε βάθος 70-100 μέτρων DNA, ανθρώπινο DNA. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αίμα που έρευσε εκεί ήταν τόνοι, χιλιάδες τόνοι αίμα ανθρώπινο. Γιατί έβαζαν τους ανθρώπους εκεί να τους τρώνε τα θηρία ή να σκοτώνονται μεταξύ τους σε μονομαχίες, μονομαχία να διασκεδάζουν. Καταλαβαίνετε σε τι ύψος και βάθος βαρβαρότητος είχε φτάσει ο άνθρωπος, ούτως ώστε να χαίρεται όταν βλέπει έναν άνθρωπο να τον ξεσκίζει μια τίγρης και ένα λιοντάρι. Χαιρόντουσαν. Τι διαστροφή φοβερή, έτσι, να χειροκροτούν και να ζητοκραυγάζουν, τα έβλεπαν τέτοια θεάματα. Είναι το αίμα των σφαγιαστέντων από τα ανθρωπόμορφα κτίνη του αυτοκράτορες αυτούς. Ο αυτοκράτορας ο Ρωμαίος, ο οποίος σταμάτησε πρώτος και από Ελληνίδα μάνα βέβαια και Ρωμαίο πατέρα, ήταν ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος που σταμάτησε το 430 μετά Χριστόν, πάσης φύσεως διώξης ανθρώπων για θρησκευτικά φρονήματα. Σταμάτησε τους θρησκευτικούς και πολιτικούς διωγμούς με διατάγματα που εξέδωσε ο ίδιος ως κοσμοκράτορας πλέον. Δεν ήταν ένας κοινός αυτοκράτορας. Ήταν αυτοκράτορας όλης της γης. Και στη Ρώμη ακόμα αυτός κυβερνούσε. Και στην Ανατολή, την Κωνσταντινούπολη και όλες τις άλλες πόλεις. Και είδε το όραμα αυτό που πιστοποιεί την αξία του ανθρώπου αυτού, όταν πριν από μια δύσκολη μάχη που ο στρατός απέναντι ήταν διπλάσιος από το δικό του, βγήκε έξω τη νύχτα από τη σκηνή και είπε: «Ιησού Χριστέ, αν είσαι ο Κύριος και Θεός, όπως ισχυρίζονται πολλοί, δείξε μου και εμένα, δώσε μου ένα δείγμα τώρα που κινδυνεύω σε αυτή τη μάχη». Και είδε γραμμένο στον ουρανό το «εν τούτο νίκα εν είδη σταυρού» και έδωσε εντολή σε όλους τους στρατιώτες να βάλουν στις ασπίδες τους σταυρούς και πολέμησε και νίκησε. Μέγα έργο έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος,
Άλλαξε το ρου της ιστορίας ο Μέγας Κωνσταντίνος. Έκανε τη μεγαλύτερη χριστιανική επανάσταση ο Μέγας Κωνσταντίνος και έλαμψε για 1000 χρόνια, 10 ολόκληρους αιώνες, 11 λένε μερικοί. Αυτό που λέμε Βυζάντιο, η Νέα Ρώμη, η Ορθόδοξη Χωρία των Αγίων, των Πατριαρχών και των Αυτοκρατόρων, οι οποίοι είναι αμέτρητοι μέσα σε 10 αιώνες. Φανταστείτε πόσοι Πατριάρχες και πόσοι Αυτοκράτορες ανέβηκαν στο Βυζάντιο. Αυτά δεν μπορούν να κρυφτούν στην ιστορία, γιατί βγάζουν μάτι αυτά. Και αν δεν τα ακούμε, είναι γιατί κατρακύλησε ο άνθρωπος σήμερα και κοιτάζει μόνο τα οικονομικά και όχι τα ουσιώδη της ψυχής πράγματα. Δεν έχουμε σήμερα ψυχικό πολιτισμό, πάσχουμε από ψυχικό πολιτισμό. Λίγοι άνθρωποι πολιτεύονται έτσι. Περισσότεροι είναι ο homo economicus. Ο άνθρωπος κοιτάει μόνο την οικονομία, δηλαδή τι θα φάει, τι θα πιει, τι θα κάνει, τι θα δείξει, πόσα λεφτά θα βγάλει. Εκεί καταντήσαμε τώρα. Και να ημινήσουμε και την ελληνική γλώσσα, η οποία ήταν η γλώσσα του Βυζαντίου, η ελληνική, η γλώσσα της αυτοκρατορίας, η γλώσσα των σοφών, η γλώσσα των Αγίων, η γλώσσα, τα συγγράμματα όλα γράφονταν στην ελληνική γλώσσα. Και πριν το Μέγα Κωνσταντίνο, να έχετε υπόψη σας ότι οι σπουδαίοι άνθρωποι της Ρώμης και της Ιταλίας έγραφαν στην ελληνική γλώσσα. Ο Κικέρον και όλοι αυτοί μελετούσαν τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη και όλα αυτά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι φτάσαμε σε αυτό το βαθμό εξελίξεως τότε που ήταν περιζήτητος και λαμπρός για όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή ήταν ένας φάρος κυριολεκτικά που φώτισε όλο το αρχιπέλαγο του κόσμου, το Βυζάντιο. Ένα ισπανικό πανεπιστήμιο, μετά από πολυετής έρευνας, ανακάλυψε ότι η ελληνική γλώσσα έχει 1,5 εκατομμύριο λέξεις και 7 εκατομμύρια ρίζες λέξεων, δηλαδή βάσεις για να γεννηθούν νέες λέξεις. Φανταστείτε τώρα τι γλώσσα ήταν αυτή. Ανοιχτή, μαθηματική, επιστημονική, βαθιά, ανεξάντλητη. Τι σοφία έχει αυτή η ελληνική γλώσσα, δεν μπορεί να φανταστεί ο νέος του ανθρώπου. Το έχω πει πολλές φορές, μου κάνει εντύπωση και το ξαναλέω. Ηλικία είναι ομηρική λέξη και σημαίνει κυκλώνω τον ήλιο, γυρνάω γύρω τον ήλιο. Δεν έξεραν τότε όλοι αυτοί που χαρτογράφησαν τον ουρανό, ήρθε ο Γαλιλαίος να μας πει ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Αστείο πράγμα. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εμείς ακόμα δεν τα έχουμε ερευνήσει. Να λοιπόν οι ξένοι που ενδιαφέρονται για την ελληνική γλώσσα περισσότερο από εμάς ακόμα. Είναι μια τεράστια δεξαμενή φθόγκων και λέξεων που πολλές γενναίες ανθρώπων έζησαν με αυτήν. Όχι μόνο οι Έλληνες, ούτε η ελληνόγλωση, αλλά και η ξενόγλωση πήραν από αυτή την τεράστια πνευματική δεξαμενή που είναι η ελληνική γλώσσα πάρα πολλά στοιχεία. Μα δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους ούτε να καταγραφούν όσα χάρισε η ελληνική γλώσσα, τις έννοιες. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα Ευαγγέλια γραφτήκαν στην ελληνική γλώσσα. Και όλα τα μεγάλα συγγράμματα, όλη η τραγική που διδάσκονται στα πανεπιστήμια, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, ο Θουκυδίδης και όλοι οι λόγοι της αρχαίας Ελλάδος έδωσαν φώτα. Και συμπληρώθηκαν τα φώτα αυτά με την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Εδώ στη λεκάνη της Μεσογείου παίχτηκε η ιστορία της ανθρωπότητας. Αλλά να θυμόμαστε ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος. Ρώτησα κάποιον, πιστεύεις στον Χριστό? Ναι, μου λέει, πιστεύω. Λέω, τι πιστεύεις για τον Χριστό? Ήτανε σπουδαίος, μου λέει. Λέω, ναι. Τον ξέρεις, λέω, το Ρενάν. Λέω, πιστεύεις στη θεότητα του Χριστού? Μου λέει,
Όχι αθεότητα, μου λέει, άνθρωπος ήταν. Άνθρωπος ήταν. Και πώς αναστήθηκε όταν ήταν άνθρωπος. Εσύ πιστεύεις, μου λέει, στην Ανάσταση του Χριστού. Μα μόνο στην Ανάσταση πρέπει να πιστεύουμε, του λέω. Η Ανάσταση είναι εκείνη η οποία μας κάνει να είμαστε χριστιανοί. Δίχως την Ανάσταση, άδικος κόπος. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ότι η Ανάσταση είναι το κορυφαίο σημείο του χριστιανισμού. Δίχως Ανάσταση δεν υπάρχει χριστιανισμός, ούτε Χριστός. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε, για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το θάνατο, από την αμαρτία που φέρνει το θάνατο. Η αμαρτία μας έριξε στο θάνατο. Άρα έπρεπε οπωσδήποτε να χτυπηθεί η αμαρτία. Και έτσι, με τον τρόπο αυτό που μας έδειξε ο Χριστός, να εξομολογούμε τις αμαρτίες και να μην επαναλαμβάνουμε το κακό μας σε αυτό, πετυχαίνουμε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Του λέω άδικα, του λέω, λες ότι πιστεύω στον Χριστό, γιατί αν δεν πιστεύεις στην Ανάσταση του Χριστού, μάταιος ο κόπος, αγαπητέ μου, του λέω. Του λέω, ξέρεις κάποιον Ρενάν? Μου λέει, όχι. Ο Ρενάν ήταν ένας σπουδαίος Γάλλος φιλόσοφος και τον έχουν για μεγάλο οι Γάλλοι, το Ρενάν, έτσι. Και ποιητή και φιλόσοφο κλπ. Ενώ ο Ουγκό είναι ο ογκόληθος της Γαλλίας, για μένα είναι ο Ουγκό. Ήταν και χριστιανός και λόγιος και σοφός και δάσκαλος ανθρωπότητος. Ουγκό. Διαβάσε τους αθλίους και θα δείτε τι περιεχόμενο και τι δύναμη έχει ο άνθρωπος αυτός μέσα στην ψυχή του. Αλλά, σας είπα, ήταν πρωτίστως χριστιανός ο Ουγκό. Λοιπόν, ο Ρενάν γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου του. Σε κάποιο σημείο του βιβλίου του, εν πάση περιπτώσει, στην εισαγωγή, στο τέλος. Ιησού Χριστέ, είσαι ο πρίγκιπας της σοφίας. Ουδής άλλος είναι ανώτερος από σένα, ναι, στην ανθρωπότητα αυτή την πεζή. Εσύ είσαι ο πρίγκιπας της σοφίας, εσύ είσαι το Α και το Ω. Εσύ είσαι εκείνος που μας διδάξες τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Κάτω από το σταυρό σου θα γίνονται μεγαλύτερες πνευματικές μάχες. Είσαι ο πραγματικός πρίγκιπας της σοφίας. Αλλά, προσέξτε, Θεός δεν είσαι. Πώς το έφερε αυτός τώρα? Πένεψε τον Χριστό σε ακρότατο σημείο, αλλά είπε στο τέλος ότι δεν είναι Θεός. Τι γίνεται εδώ? Δεν σας υποψιάζει? Γιατί η θεότηση του Χριστού είναι το δύσκολο, το αγκίστρι που κάθεται στο λαιμό της ανθρωπότητας, των περισσότερων ανθρώπων δηλαδή. Να πιστέψουν ότι ο Χριστός είναι Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Αυτό. Όλες οι άλλες θρησκείες δεν το έχουν. Ούτε ο Μωαμεθανισμός το έχει, αν και κοιτάξτε και ο Μωαμεθανισμός, εξυψώνει τον Χριστό. Τον θεωρεί προφήτη. Μεγάλο προφήτη. Όχι μεγαλύτερο το Μωάμεθ βέβαια, αλλά μεγάλο προφήτη. Ο Ισά λέει, προφήτης. Αλλά όχι γιος Θεού και Θεός. Το ίδιο κάνει και ο Ιουδαϊσμός. Λέει καλός ο Χριστός. Αλλά εμείς έχουμε το Μωυσή, λέει. Ο Μωυσής είναι ο προφήτης μας. Έχουν το Μωυσή πάνω από τον Χριστό. Για να μην πει για τους Ασιάτες, οι οποίοι έχουν άλλα δεδομένα, για μετασαρκώσεις και τέτοια και αυτά, και βουδισμό και ζεν και το οποίο δεν έχουν ούτε Ανάσταση νεκρών, ούτε ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν, ούτε τριαδικό Θεό, όπως έχουμε εμείς. Αν σας πει κάποιος τι πιστεύετε σαν χριστιανοί, τι θα του πείτε? Θα του πείτε το πιστεύω. Σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, που έφτιαξε τα πάντα. Και στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, το μονογενή, που γεννήθηκε μαζί με τον Πατέρα. Άμα Θεός, άμα Πατήρα, άμα Υιός, μαζί. Άχρονα. Δεν υπήρχε χρόνος. Εμείς μας είναι αδιανόητο να καταλάβουμε ότι δεν υπήρχε χρόνος. Τι θα πει αυτό? Δεν καταλαβαίνουμε. Για το Θεό όμως δεν υπάρχει χρόνος. Είναι άχρονη αιωνιότητα ο Χριστός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τον Υιόν του Θεού το μονογενή, δεν έχει άλλον,
εκ του πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιών, φως εκ φωτός. Πώς είναι το φως που ανάβει το ένα φως το άλλο? Έχεις δύο κεριά, ανάβεις τη δύο κεριά, τρία κεριά. Το ίδιο φως είναι. Το ίδιο φως. Μια απλοϊκή αναπαράσταση της Αγίας Τριάδος, τα τρία κεριά. Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιν το πατρί. Ομοούσιος, έγινε μάχη της Εκκλησίας εκεί πέρα για να δοθεί η λέξη ομοούσιος το πιστεύω. Της αυτής ουσίας με τον πατέρα. Ο μοναδικός που έχει την αυτή ουσία. Γιατί ένας μου είπε, εγώ δεν είμαι ομοούσιος με τον πατέρα. Λέω και εσύ Χριστός είσαι. Ένας ομοούσιος υπάρχει με τον πατέρα. Ο Υιός του μονογενής. Ο οποίος είναι στον ουρανό αμήτωρ, δίχως μητέρα, και στη γη δίχως πατέρα. Δεν έχει γίνει ο πατέρα ο Χριστός. Ο πατέρας είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι της είπε ο Αρχάγγελος. Από το Άγιο Πνεύμα θα σε επισκιάσει και θα γεννήσεις. Λοιπόν, και στο Πνεύμα το Άγιον λέμε μετά. Λέμε ότι σαρκώθηκε ο Χριστός από τη Μαρία την Παρθένο. Λέμε ότι πέθανε στο Σταυρό, ότι αναστήθηκε, ότι αναλήφθηκε, ότι κάθισε στα δεξιά του Πατρός και πάλι θα έρθει με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στο τέλος. Έτσι λέμε στο πιστεύω. Πώς θα καταλάβει ο άλλος, αν δεν του πούμε το πιστεύω, τι έχουμε εμείς οι χριστιανοί και πόσο διαφέρουμε από τα άλλα, τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών θρησκεύματα, τα οποία είναι εφευρές ανθρώπινες, να ξέρετε. Μία εξ αποκαλύψεως θρησκεία υπάρχει, που μερικοί δεν θέλουν και το όνομα θρησκεία, αλλά είναι, όντως. Γιατί το λέει και το Ευαγγέλιο, ότι είναι θρησκεία. Αν κοιτάξετε τις επιστολές του Ιακώβου, λέει θρησκεία το Ευαγγέλιο. Μερικοί κουλτουριάριδες, άμα πεις τη λέξη θρησκεία για τον χριστιανισμό, σκίζουν τα ρούχα τους. Σιγά ρε παιδιά. Σιγά. Πότε την πούμε φιλοσοφία, πίστη, αποκάλυψη. Ναι, είναι. Αποκάλυψη είναι. Αποκάλυψη από τον ουρανό που ήρθε ο Χριστός και αποκαλύφθηκε. Αλλά και μας έδωσε πράγματα τα οποία δεν ήταν γνωστά. Να καταλάβουμε τι γίνεται στον κόσμο, έτσι. Αλλά μου φαίνεται ότι τράβηξα πολύ το θέμα. Να πούμε λίγα για την ελληνική γλώσσα, αλλά στην επόμενη μας εκπομπή για την ελληνική γλώσσα, για τον ηπιοβαπτισμό, για τον Μέγα Αλέξανδρο και τον πνευματικό του πατέρα, τον Αριστοτέλη. Όταν είπα Μέγας Αλέξανδρος ότι ο πατέρας μου, ο Φίλιππος μου έδωσε τη ζωή, την ζυγίνη ζωή, ο άλλος όμως μου έδωσε την ψυχική ζωή. Λοιπόν, για τότε ήταν έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, θα τα πούμε και στην επόμενη μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, θα ξαναβρεθούμε στην επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα τα οποία μας αφορούν εμάς, τους χριστιανούς, να γνωρίζουμε και να πράττουμε. Και γνώση του χριστιανισμού και πράξη χρειάζεται. Όχι μόνο γνώση. Μερικοί ακούνε από το πρωί μέχρι το βράδυ πειραϊκή εκκλησία και διαβάζουν βιβλία, καλά κάνουν. Αλλά να εφαρμόζουν αυτά που ακούν. Αν δεν εφαρμόζεις αυτά που ακούς, μηδέν. Τίποτα. Είναι ένα πουλί με ένα φτερό, δεν πετάει αυτό. Πρέπει να έχει δύο φτερά για να πετάξει. Μέχρι εδώ για σήμερα, να είστε καλά, μέχρι την επόμενη μας εποχή, συνάντηση, όποτε είναι αυτή, και ο Θεός να μας φυλάει όλους. Χαίρετε.